Εύη Παναγιώτου, καλώς ορίσατε στο World Travel Market, αντιπροσωπεύετε τον αγροτουρισμό. Θέλω να μου πείτε την τρίτη μέρα της έκθεσης, πώς βλέπετε την έκθεση, ποια είναι τα σχόλιά σας, υπάρχει ενδιαφέρον, τι κερδίζει ο αγροτουρισμός από αυτήν την κομμάτι. Είναι πολύ θετικά τα μηνύματα που παίρνουμε όσον αφορά το ειδικά ενδιαφέροντα από την αγγλική αγορά. Έχουμε κάνει συναντήσεις με δημοσιογράφους, εξειδικευμένους τουριστικούς πράκτορες που είναι έτοιμοι να βάλουν στα προγράμματα τους πιο εξειδικευμένα προγράμματα που αφορούν την ύπαιθρο της Κύπρου και όχι την Κύπρο ως ένας προορισμός ήλιου και θάλασσας. Και είναι αυτή η προσπάθεια που καταβάλουμε εδώ τα τελευταία δύο χρόνια στην έκθεση. Μπορούμε να πούμε ότι φέρεσαι μας σε ένα πιο θετικό κλίμα και προσπαθούμε για το καλύτερο. Γιατί ένας τουρίστας να προτιμήσει τον αγροτουρισμό και να έρθει στην Κύπρο να κάνει αγροτουρισμό? Δεν είναι, είναι μια εναλλακτική μορφή τουρισμού στο νησί. Το νησί είναι τόσο μικρό που μπορεί κάποιος να συνδυάσει και τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά και την ύπαιθρο, να τα κάνει όλα μέσα σε μια εβδομάδα. Και αυτό είναι που προτείνουμε, αυτό εμπλουτίζει την τουριστική εμπειρία στη χώρα μας. Πιστεύετε η νέα σεζόν θα είναι καλύτερη για εσάς? Πιστεύω ναι, από κάποιες συγκεκριμένες αγορές, ναι, πιστεύω ότι θα είναι καλύτερη και κυρίως η αγγλική αγορά είναι αυτή που θα στηρίξει και πάλι την Κύπρο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.